Λοιπόν, είμαστε τώρα, ελπίζω να έχουμε όλοι στην οθόνη μας το PowerPoint. Θα κάνουμε μία μικρή επανάληψη, όχι επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη ότι τα θυμόσαστε, απλώς για να τα βάλουμε συγκεντρωμένα στο μυαλό μας, έτσι συμμετρικά και συγκεντρωμένα. Προσπαθώ λίγο να απλοποιήσω τα πράγματα που έχουμε μάθει, δηλαδή θέλω στο μυαλό σας, γιατί μου λέτε κάποιοι, είναι πολλά, δεν τα έχουμε συνηθίσει, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του PowerPoint είναι να σας βάλει αυτά τα πολλά με μια κοινή λογική στο μυαλό σας, ακόμα αποφεύγοντας κάποιες λεπτομέρειες, κρατήστε το 80% και μετά το 100% σιγά σιγά θα το ψάξετε με το συμπαίκτη σας ή και μόνοι σας. Αλλά επήγει να υιοθετήσετε αυτές τις λεπτομέρειες για τα forcing εργαλεία του απαντώντος. Επήγει δηλαδή μετά από ένα χρόνο bridge, άντε 1,5, να μπορείτε να ξεχωρίζετε τους πόντους. Πόσους πόντους έχει ο απαντών. Και πόσο μάλλον αν παίζετε και παραπάνω από 2-3 χρόνια bridge. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τι έχουμε πει σαν πακέτο. Όταν ανοίξω κάτι και επαναδηλώσω ένα χωρίς ατού, τότε το μοναδικό forcing εργαλείο που διαθέτει ο συμπαίχτης μου είναι το E minor forcing. Δεν θα τα χαλάσουμε αν κάποιοι χρησιμοποιούν κάτι άλλο για forcing εργαλείο που λέγεται κατσαβίδι ή που λέγεται check back statement ή που λέγεται two-way check back statement. Δεν θα τα χαλάσουμε. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στο μυαλό μας όμως πια είναι ότι μετά από άνοιγμα και επαναδήλωση υπάρχει ένα forcing εργαλείο. Χρησιμοποιούμε αυτό ως πιο πλήρες και πιο εύκολο. Θέλουμε να είναι κάτι να μας καλύπτει πάρα πολλές περιπτώσεις και να μην μας ζαλίζει το κεφάλι πάρα πολύ για να το μάθουμε. Γι' αυτό επιλέξαμε το New Minor Forcing. Παρέχει πολλές περιπτώσεις χωρίς να ξεχνιόμαστε. Γιατί είναι πάντα το άλλο μινέρ από αυτό που άνοιξε ο ανοίξας. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε, το μάθαμε. Και παρότι μένω ήσυχη ότι το μάθαμε, πάντα συνειδητοποιώ ότι δεν το έχουμε μάθει. Γιατί? Γιατί δεν λειτουργούμε αφαιρετικά. Δεν συνειδητοποιούμε ότι αν δεν το κάνω το new minor forcing και κάνω κάτι άλλο, αυτό το κάτι άλλο το ότι είναι αδύναμο, είναι πρόταση. Βάλτε το στο μυαλό σας λοιπόν. Αν ο δικός μας ανοίξει κάτι και πει ένα χωρίς ατού και εσείς βρεθείτε με πάνω από 13 πόντους παράδειγμα, ο μόνος τρόπος να το πείτε το συμπαίχτη σας ότι είστε πάνω από 13 πόντους και ψάχνεστε, είναι να το πείτε το new minor forcing. Εκτός εάν δεν θέλετε να ψαχτείτε, οπότε μπορεί να κλείσετε και στο 3 χωρίς ατού αν θα θέλατε να παίξετε χωρίς ατού. Πάντως αυτό είναι το πακέτο. Δεύτερο πακέτο, όταν ο ανοίξας πει δύο χρώματα, ανοίγει ένα χρώμα και μετά λέει και ένα δεύτερο χρώμα, τότε το forcing εργαλείο του απαντώντος είναι το τέταρτο χρώμα. Αν έχουν πέσει τρία χρώματα στο τραπέζι. Και είναι πιο δύσκολο από το new minor forcing, γιατί όταν ο ανοίξας πει δύο χρώματα, υπάρχουν πάρα πολλά είδη κατανομών που μπορεί να έχει. Δεν έχει απλώς μια ομαλή κατανομή 12-14 πόντους. Έχει μεγαλύτερο εύρος. Οπότε εδώ έχουμε περισσότερα προβλήματα. Δεν τα λύνουμε πάντα όλα. Το πακέτο το τελευταίο, το πιο βάρβαρο, λέει ότι όταν ο ανοίξας επαναλάβει το χρώμα του, ανοίγει κάτι και επαναλάβει αυτό που λέει, τότε το forcing εργαλείο που διαθέτει ο απαντών είναι το τρίτο χρώμα. Οπότε ξεχάστε το μηχανισμό. Έχω απαντήσει ψόφιος μία πίκα και μετά λέω δύο κούπες και είναι 5, 4 και 6 με 9 πόντους. Όχι. Αυτό είναι όταν έχει ανοίξει ο συμπαίχτης μου κάτι και έχει πει ένα χωρίς ατού. Τότε άμα πω μία πίκα και μετά δύο κούπες είναι 5, 4 και 6 με 9 πόντους. Αν ο συμπαίχτης μου πει ένα καρό και μετά δύο καρά και εγώ πω μία πίκα και μετά δύο κούπες, είναι τρίτο χρώμα forcing, λυπάμαι. Και δεν μπορώ να το πω με 6 με 9 πόντους. Και πάνω σε αυτό είπαμε, ανακαλύπτουμε και έτσι μηχανευόμαστε κάποιες απαντήσεις στο άνοιγμα ένα σπαθί, ειδικά που είναι τζάμπα, για να εξηγούμε τον αδύναμο παίχτη που έχει 5-4 τα μαζέρ, 5 πίκες, 4 κούπες, να τον εξηγούμε με μία κίνηση. Κάνω λοιπόν μια μεγάλη επανάληψη. Κοιτάτε αυτή την οθόνη και θεωρείτε
ότι μέσα στο μυαλό σας έχετε ξεκαθαρίσει αυτές τις τρεις λειτουργίες, οι οποίες πρακτικά είναι συμμετρικές. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ακόμα και αν δεν ξέρεις πολλούς κανόνες, γιατί δεν μπορείς να τους αφομοιώσεις όλους και την κάθε υποπερίπτωση, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσεις είναι ότι αν θες να δημιουργήσεις ένα καθεστώς forcing αγοράς, δεν κλείνεις το μάτι στον άλλον και χαμογελάς και αγοράζεις με ύφος και κάνοντας άλμα. Χρησιμοποιείς ανά περίπτωση το forcing εργαλείο σου. Αυτό λοιπόν είναι το πακέτο. Και τώρα πάμε να δούμε, να θυμηθούμε πώς λειτουργεί το πακέτο. Αυτές είναι οι τρεις συμβατικές αγορές του φυσικού bridge. Είναι απαραίτητες. Η δικαιολογία δεν τις ξέρει ο συμπαίχτης μου δεν είναι δικαιολογία, διότι η απάντηση στη δικαιολογία δεν τις ξέρει ο συμπαίχτης μου είναι ότι το να μην ξέρει ο συμπαίχτης σου πώς θα είναι forcing σημαίνει ότι έχετε κάποιο άλλο τρόπο να ξεχωρίσετε τους αδύναμους με τους δυνατούς. Και αυτός ο άλλος τρόπος εμένα ψυχολογικά δεν μ' αρέσει. Γιατί παραπέμπει αλλού. Σαν αρχάρι δεν σας βάζαμε δύσκολες περιπτώσεις να πρέπει να ψαχτείτε, γι' αυτό δεν το διδαχτήκατε στο πρώτο έτος. Απολογούμε, όταν κάποιος ξεκινάει, απλώς οι διανομές που συζητάει είναι διανομές που βρίσκει φύτη γενικά νωρίς ή οδηγούν σε χωρίς ατού με εύκολο τρόπο. Οπότε γι' αυτό δεν τα συναντήσατε τις περιπτώσεις να ξεχωρίζεις forcing με προτάσεις. Όμως προχωρώντας παίζοντας τυχαίες διανομές, θα βρείτε forcing, θα βρείτε προτάσεις, θα ψάχνετε το fit, θα ψάχνετε το slam. Οπότε πρέπει να ξεκαθαρίζετε τη δύναμη. Άρα η γλώσσα new minor forcing, τέταρτο χρώμα και τρίτο χρώμα, είναι για να δημιουργήσω forcing tempo στην αγορά. Μνημονικά, όταν χρησιμοποιεί ο απαντών μία από τις τρεις αυτές συμβάσεις του φυσικού bridge, γιατί δεν είναι συμβάσεις κάποιου περίεργου συστήματος, είναι πάνω κάτω στο φυσικού bridge η λογική αυτή. Όταν χρησιμοποιεί ο απαντών λοιπόν ένα από τα τρία αυτά όπλα, αν στη συνέχεια οδηγηθεί στο επίπεδο 3, η αγορά είναι πάντα forcing για demands και συχνά ψάχνει το slam. Όλα αυτά τα κόλπα, αν βρεθούν στο επίπεδο 2, τότε περιέχουν και τους προτασιακούς. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσω ένα forcing εργαλείο και πάρω minimum, μπορεί να πασάρω στα 2 χωρίς ατού. Αν δεν πασάρω στα 2 χωρίς ατού, τότε όλα στο επίπεδο 3 είναι για μάνς και βάλε. Είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει. Μακάρι να σας φαίνονται όλα αυτά γνωστά. Προσπαθώ να σας τα βάλω όσο πιο πολύ δυνατόν συμμετρικά για να τα έχετε στο μυαλό σας. Άρα πρακτικά, γιατί να χρησιμοποιήσω μία από αυτές? Γιατί θέλω να πάρω πληροφορίες για να πάω κάπου. Χρησιμοποιείς ένα forcing εργαλείο για να πάρεις πληροφορίες που δεν σου φτάνουν για να αποφασίσεις. Αν τις έχεις τις πληροφορίες, δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσεις αυτό. Δηλαδή, αν δεν θέλεις να πας στο slam και δεν ψάχνεις και για fit και έχεις και τα κρατήματα, τότε δεν αρχίζεις να συζητάς forcing εργαλεία του απαντώντος, απλά προσγειώνεσαι σε ένα τρία χωρίς ατού λογικό συμβόλαιο. Οι forcing αγορές του απαντώντος χρησιμοποιούνται και υπάρχουν για να δημιουργήσουμε forcing κλίμα στην αγορά για να πάρουμε και να ανταλλάξουμε περισσότερες πληροφορίες. Μετά από όλα αυτά που σας είπα για πολλές φορές, αποφύγετε μία κουβέντα. Αυτός που κάνει τέταρτο χρώμα έχει πεντάφυλλο το πρώτο. Ή αυτός που κάνει new minor forcing έχει πεντάφυλλο το πρώτο. Καταλάβετε ότι έχει κάποιο δυνατό χέρι που θέλει να πάρει διάφορες πληροφορίες. Και θα δούμε τι έχει μετά. Οπότε, φεύγουμε από εδώ να επαναλάβουμε λίγο πόσο forcing είναι οι αγορές. Σας τον είπα τον κανόνα. Ο κανόνας λέει ότι ο ανοίξας απαγορεύεται να περάσει πάσο. Επίσης αλερτάρουμε, το τέταρτο χρώμα το αλερτάρουμε, το new minor forcing το αλερτάρουμε και το τρίτο χρώμα forcing το αλερτάρουμε. Δείτε τα συμμετρικά, είναι ανά κάθε περίπτωση το διαθέσιμο εργαλείο. Απλώς εδώ υπήρχε και το 2 Cooper εντός από το 2 καρά που συζητήσαμε την άλλη φορά λεπτομερώς. Ακόμα και αν δεν έχω καμία λεπτομέρεια και καμία περίεργη φιλοσοφία, τουλάχιστον να γνωρίζω ότι αυτά είναι τα πακέτα των φως. Μη βρεθεί ένας και απλώς έχει 6 με 9 πόντους και 5-4 και λέει σαν αθώο περιστερά να μη σου πω και τις κούπες μου. Δεν πλες τις κούπες σου.
που είναι το τέταρτο χρώμα, όταν ο δικό σου έχει 5-4 σε 9 φύλλα σε 2 άλλα χρώματα, θα εμφανίσει ένα τέταρτο για να πει τι κούπε σου. Δεν επιτρέπεται. Είναι δυνατό αυτό. Και δεν λες τις κούπες σου, λες απλώς τους πόντους σου, παράδειγμα. Εδώ να μην σου πω τα σπαθιά μου. Δεν είναι τα σπαθιά σου αυτά. Οπότε έχετε το νου σας λίγο, οργανωθείτε. Ωραία, αυτά τα forcing εργαλεία που είναι στο επίπεδο 2, είναι τουλάχιστον forcing μέχρι τα 2 χωρίς, κανείς δεν μπασάρει μέχρι τα 2 χωρίς. Το 2 χωρίς όμως δείχνει minimum από τους 2 όταν θα εμφανιστεί. Και όταν έχει εμφανιστεί ως minimum και δεν έχουμε βρει fit και ήμασταν τόσο οριακοί, ποιος να ήταν οριακός, ο απαντών και ο ανοίξας να ήταν χάλια, τότε μόνο και μόνο μπορούμε να πασάρουμε στο 2 χωρίς. Αν οδηγηθούμε μετά στο επίπεδο 3, σημαίνει πάμε για μάνς και βάλει. Όταν το forcing εργαλείο πάει στο επίπεδο 3 κατευθείαν, χωρίς άλμα, τότε σημαίνει πάμε μάνς. Κρατάμε τους κανόνες του απλού φυσικού bridge που είχαμε πάντα στο μυαλό μας. Δεν βάζουμε πολλούς πονοκεφάλους. Κρατάμε τη λογική των πόντων ίδια. Τα έχουμε λοιπόν αυτά. Και πάμε να θυμηθούμε το τέταρτο χρώμα. Μία κούπα, μία πίκα, δύο σπαθιά, δύο καρά, κάνουμε alert. Συνήθως αυτός έχει 5 πίκες. Άρα μπορεί και να μην έχει 5 πίκες και τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολλά παραδείγματα να τα κάνουμε αντιπαραβολή για να βγάζουμε άκρη. Και βασικά αυτός λέει στον συμπαίχτη, το εξήγησέ μου. Αν έχει μόνο προτασιακό χέρι, τότε έχει συνήθως και 5 πίκες. Αν έχει χέρι ανοίγματος, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει 5 πίκες, μπορεί να ψάχνει σλεμ ή μπορεί απλώς να ψάχνει το κράτημα στο καρό και θα δείτε τα χέρια. Είναι λάθος να κάνετε alert, έχει 5 πίκες. Λάθος. Πάμε λοιπόν. Απαντάμε. Έχω πει 5-4. Καμιά φορά μπορεί να είναι και 5-3, το θυμάστε. Παρ' όλα αυτά απαντάω, περιγράφω. Τι περιγράφω? 2 πίκες είναι το πρώτο πράγμα, σημαίνει τρίφυλλο μέχρι 14 πόντους. Έχω πει 12 ως 17. Αν θα πω 3 πίκες, σημαίνει maximum 15-17. Με τρίφυλλο. Δεν μπορεί να έχω τετράφυλλο. Εδώ είμαι ο ανοίξας. Τι άλλο μπορώ να κάνω, είπαμε. Μπορώ να πω 2 χωρίς ατού. Που σημαίνει δεν έχω τρίφυλλο πίκα. Δεν σημαίνει έχω δίφυλλο. Μπορεί να μην έχω ομαλή κατανομή, να έχω σόλο τώρα. Σημαίνει λοιπόν όχι τρίφυλλο πίκα. Κράτημα στο καρό και μήνυμα. Και μπορώ να πω 3 χωρίς ατού. Τα ίδια πράγματα με μάξιμο. Άρα με τη λογική λέω. Και επίσης μπορώ να μην έχω τίποτα από αυτά και είτε να επαναλάβω τις κούπες μου, που μπορεί να είναι ακόμα και 5, ή να επαναλάβω τα σπαθιά μου, τα οποία θα πρέπει να είναι 5. Αυτές είναι οι κινήσεις που κάνω πάντα στο τέταρτο χρώμα. Και μετά ξεκινάνε τα δύσκολα, γιατί μέχρι εδώ είναι η θεωρία. Αλλά για να ξεκινήσω τα δύσκολα και να αποφασίσω τι γίνεται σε κάθε χέρι, πρέπει να ξέρω τους καλούς λογαριασμούς που κάνουν τους καλούς φίλους. Πώς θα απαντάω στο τέταρτο χρώμα, τι θα αλερτάρω και τι θα γίνεται μετά. Αυτό είναι λοιπόν το ένα μου κομμάτι. Και θα σας θυμίζω ότι μπορώ να περάσω μέσω λαμίας μία κούπα, μία πίκα, δύο σπαθιά και να πάω 4 κούπες. Και αυτό το 4 κούπες είναι κλείσιμο, αλλά δεν είναι κλείσιμο που έγινε αμέσως, έγινε μέσω λαμίας, μέσω μία πίκα. Άρα θα μπορούσα να έχω πάει και μία κούπα, μία πίκα, δύο σπαθιά. Τέταρτο χρώμα και μετά 4 κούπες. Και θα μπορούσα να είχα κάνει και αυτό. Μία κούπα, μία πίκα, δύο σπαθιά. Τέταρτο χρώμα, δύο χωρίς ατού και 3 κούπες. Και στις 3 περιπτώσεις η Ανατολή έχει τρίφυλλο κούπα. Δεν έχει τετράφυλλο κούπα γιατί θα έχει κάνει τζακόμπι 2 χωρίς ατού. Και στις 3 περιπτώσεις έχει τρίφυλλο κούπα. Και στις 3 περιπτώσεις πηγαίνει τελικά στη μανς. Και αυτός θα πάει στη μανς, δεν μπορούμε να τον πασάρουμε. Και στις 3 περιπτώσεις πηγαίνει τελικά στη μανς. Αλλά παρόλα αυτά με διαφορετικό δρόμο.
και ότι στις τρεις περιπτώσεις έχει αρκετούς πόντους, γιατί πήγε στη μάνς απέναντι σε 12 του συμπαίχτη του. Απλώς, όσο πιο περισσότερο ψάχτηκε, τόσο πιο δυνατός είναι. Αυτός που ψάχτηκε περισσότερο είναι αυτός που πέρασε από το τέταρτο χρώμα και ήταν τόσο τυχερός να δώσει το fit και κάτω από τη μάνς. Αν πάτε να βάλετε λοιπόν τρία κουτάκια, θα δείτε ότι εδώ πέρα πρέπει να είναι μέχρι 14, γιατί δεν μπορεί να μην έχει τους 12, τους έχει σίγουρα. Προσέξτε, η απάντηση είναι μία πίκα. Η μία πίκα ξεκινάει από το 6 συν. Άρα αν αυτός στις δύο σπαθιά έλεγε δύο κούπες, δεν θα ήταν fit, θα ήταν δίφυλλο 6 με 9. Τα ξέρετε, απλώς τα έχω ξαναβάλει να το δείτε. Αυτός ο διπλανός λοιπόν είναι ίδιος μηχανισμός, αλλά πρέπει να προσπερνάει το προηγούμενο. Άμα αυτός είναι μέχρι 14, ο άλλος πρέπει να είναι λίγο πιο καλός. Και γιατί δεν ψάχνετε? Γιατί άμα είσαι μέχρι 17 και ο δικός σου είναι μέχρι 14 και σου λέει και ο μαλός, μπορεί να μην θες να ψάχνεις πια. Και ο τελευταίος λέει, κάνε μου κιουμπίντο οπωσδήποτε, είμαι πάνω από 18. Αυτή είναι η λογική που λειτουργεί το τέταρτο χρώμα όταν έχει fit το συμπαίχτη του τον ανοίξαντα και καθυστερεί πολύ. Εδώ είναι το πιο δύσκολο από όλα, γιατί έχω επιλέξει την απάντηση μία πίκα, η οποία μία πίκα μπορούσε να έχει γίνει και με 6 πόντους. Αν είχα επιλέξει την απάντηση 2 που δείχνει 10 συν, πιο εύκολη ζωή. Αλλά οφείλω να σας βάλω και τη δύσκολη για να τη δείτε οπτικά. Τώρα, ας πούμε πως ο συμπαίχτης άνοιξε ένα καρό και έχω 13 πόντους και πρέπει να απαντήσω. Ποιο είναι το αγοραστικό μου πλάνο? Εδώ έχω μια πεντάφυλλη πίκα. Το αγοραστικό μου πλάνο λοιπόν είναι να ψάξω για fit στις πίκες και μετά να ψάξω και για μάντς. Άρα στο ένα καρό μία πίκα, δύο σπαθιά, χρησιμοποιώ το τέταρτο χρώμα. Γιατί μου είπε δύο σπαθιά? Αν ο συμπαίχτης μου έλεγε ένα χωρίς ατού, θα χρησιμοποιούσε το new minor. Αν ο συμπαίχτης μου επαναλάμβανε τα καρά του, για να δείτε πώς κάνω επανάληψη, αν ο συμπαίχτης μου έλεγε ένα καρό και δύο καρά, τότε εγώ θα χρησιμοποιούσα το τρίτο χρώμα forcing. Ποιο θα ήταν αυτό άραγε? Κατάλαβε το δύο κούπες. Μα χωρίς κούπες να γίνεται. Άρα, το αγοραστικό μου πλάνο είναι σε κάθε περίπτωση να ξέρω ποιο είναι το forcing εργαλείο, να το κάνω, να δω αν θα βρω τρίφυλλο πίκα και μετά να δω αν θα πάμε στα χωρίσα του. Μετά το δύο σπαθιά λοιπόν έχω το τέταρτο χρώμα. Και τι θα γίνει? Ανάλογα το τι θα μου πει, θα δούμε πού θα πάμε. Στην προκειμένη περίπτωση τυχαίνει στο τέταρτο χρώμα να έχω και κράτημα. Τυχαίνει. Και επειδή στο τέταρτο χρώμα έχω κράτημα, είναι εύκολη η ζωή, γιατί αν δεν μου πάει στα χωρίς, αν δεν μου δώσει φύση στις πίκες ο ανοίξας, θα πάω στα χωρίς του μετά. Άρα εδώ, αν μου πει πίκες θα πάω πίκες και αν μου πει ότι άλλο θα πάω τρία χωρίς. Ρε δεν πας τρία χωρίς αμέσως και πού να τρέχεις να ψάχνεις. Άμα πάω αμέσως τρία χωρίς, ο δικός μου έχει πει 5-4. Το ότι μου είπε 5-4, δεν αποκλείται να έχει 3 εδώ και ένα εδώ. Και αν έχει τρίφυλλο πίκα, θα έχει σόλο κούπα. Και αν έχει σόλο κούπα και πάω 3 χωρίς, έχω κάνει βλακεία. Και εν πάση περιπτώσει, αν βαριέμαι να αγοράσω, μπορώ να λέω 3 χωρίς ατού κάθε φορά και ό,τι γίνει. Ο σκοπός είναι να συνεργαστώ να βρω το σωστό. Άρα, τέταρτο χρώμα, να δούμε μήπως υπάρχει το fit. Εδώ είναι η εύκολη περίπτωση λοιπόν. Και πάμε σε μια πιο εκνευριστική περίπτωση, πάλι των 13 πόντων. Όπως βλέπετε, αλλά εδώ πέρα οι κούπες δεν έχουν κράτημα. Οπότε λέγοντας ένα καρό μία πίκα, αρχίζω ανησυχώ. Αν δεν μου πει ένα χωρίς ατού, γιατί αν μου πει ένα χωρίς ατού, τότε είμαστε εντάξει, το πετώ ένα χωρίς ατού, δικό του θα είναι. Αν δεν μου πει ένα χωρίς ατού όμως και μου πει είτε δύο σπαθιά, είτε δύο καρά, που θα μπορούσε να μου είχε πει, εγώ χρειάζομαι αντίστοιχα το τέταρτο ή το τρίτο χρώμα φως. Αν μου είχε πει δύο καρά, θα έβαζα τα κλάματα και θα έφευγα από το τραπέζι, να ξέρετε. Θα το συζητήσουμε ακριβώς μετά. Να δούμε τι γίνεται αν μου πει δύο σπαθιά.
Τώρα δεν έχω βάλει πολύ τα κλάματα, γιατί τουλάχιστον μου πάει ο καράς παθιά. Ακόμα διατηρώ τις ελπίδες να βρω φίτη στην πίκα. Και αν δεν βρω φίτη στην πίκα, ελπίζω να μου πει χωρίς ατού εκείνος. Γιατί με αυτές τις σκούπες, αν υπάρχει κράτημα στο συμπαίχτη, πρέπει να γίνει εκτελεστής. Ξεκινάω και του λέω το τέταρτο χρόνο. Και ποιο είναι το πλάνο μου εδώ? Το πλάνο μου λέει ότι εύχομαι να μου πει πίκες. Αν μου πει πίκες, θα πάω τέσσερις. Και αν μου πει χωρίς ατού, θα πάω τρία χωρίς ατού. Εάν μου πεις τις δύο κούπες, τρεις κούπες, που δηλώνει τέσσερα φύλλα εκεί, σας θυμίζω ότι αν έχεις τέσσερα φύλλα στο τέταρτο χρώμα, δηλαδή πρακτικά αυτός αν έχει πέντε καρά, τέσσερα σπαθιά και τέσσερις κούπες, ο έρμος έχει σηκάνει στην πίκα. Άρα πρέπει να παίξω εγώ. Αν λοιπόν στις δύο κούπες μου πει τρεις κούπες ή στις δύο κούπες μου πει δύο χωρίς ατού, θα πάω τρία χωρίς ατού. Όλα τα εύκολα μας λες. Και άμα σου πει στις δύο κούπες τρία σπαθιά ή τρία καρά αυτός. Αν σου πει τρία σπαθιά ή τρία καρά, τότε ξεχνάς τα χωρίς ατού. Γιατί άμα σου πει τρία καρά σημαίνει ότι δεν είπε, δεν έχει χέρι για να σου πει χωρίς ατού. Επανέλθει στο πρώτο του χρώμα. Αν σου επανέλθει στο δεύτερο και σου πει 5-5, πάλι δεν έχει χέρι κατάλληλο για χωρίς ατού και δεν έχει και εσύ με τρεις μικρές κούπες. Οπότε αν πει τρία σπαθιά ή τρία καρά, εμείς θα πούμε τέσσερα καρά που λειτουργεί ως fit και optional. Και αν είναι minimum θα μας πει δεν απαντώ και θα παίξουμε πέντε καρά. Αν είναι maximum θα μας απαντήσει τους άσους και θα κάνουμε πάλι τους Κινέζους πιθανότατα και θα πάμε πέντε καρά. Αυτή είναι η όλη ουσία. Γιατί πρέπει να πάμε για μας, γιατί έχουμε χέρι ανοίγματος και άνοιξε ο συμπαίχτης μας. Εδώ λοιπόν να κάνουμε μία ζαβολιά, γιατί είπαμε να συνδυάζουμε όλα τα forcing εργαλεία και να βάλουμε και το τρίτο χρώμα με την εύκολη εκδοχή. Αν αντί για δύο σπαθιά, ο συμπαίχτης μου έλεγε δύο καρά. Και εκεί, εδώ που ήταν το δύο σπαθιά, γίνει δύο καρά. Τότε το τρίτο χρώμα forcing είναι στο επίπεδο 2 οι δύο κούπες που έχω αυτές για τρίτο χρώμα forcing. Ένα τρίτο χρώμα που περισσεύει και το άλλο τρίτο χρώμα forcing που είναι στο επίπεδο 3 είναι τα σπαθιά που έχω αυτά εδώ. Εν τω μεταξύ έχω και 13 πόντους. Και λέγαμε την άλλη φορά, εμπειρικά και πρακτικά, όταν διαθέτουμε 2 τρίτο χρώμα forcing, τότε με τα προτασιακά χέρια πρέπει να κινούμαστε σίγουρα στο επίπεδο 2. Με τα δυνατά χέρια τότε μπορούμε να πάμε και στο επίπεδο 3, γιατί στο επίπεδο 3 το τρίτο χρώμα είναι forcing για μας. Αλλά αυτό που κάνουμε πρακτικά είναι να αγοράζουμε και ένα κράτημα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο. Εδώ λοιπόν έχω τους 13 πόντους που θα ήθελα να πάω για μας και δεν έχω ούτε στις κούπες κράτημα ούτε στα σπαθιά. Και λέει κι ένας, αλλά και πού πας τώρα, δηλαδή εσύ που δεν έχεις ούτε στις κούπες ούτε στα σπαθιά. Ναι, αλλά έχω 13 πόντους. Οπότε ο δικός μου με το ένα καρό, δύο καρά, δεν είναι υποχρεωτικό να έχει όλα στα καρά, θα έχει και τίποτα άλλο. Αλλά μπορεί και να μην έχει και στα δύο. Αν λοιπόν μου πει ένα καρό και δύο καρά, εγώ με αυτό το χέρι που είναι προβληματικό, πρέπει να υποχρεωτικά να διαλέξω ένα τρίτο χρώμα forcing. Δεν μπορώ να επαναλάβω τις πίκες μου, γιατί αν επαναλάβω τις πίκες μου, δηλώνω εξάφλω και 6 με 9 πόντους. Με 13 πρέπει να βρω τρίτο χρώμα forcing. Άρα θα πρέπει να βρω είτε το 2 κούπες, το γράφω εδώ, είτε το 3 σπαθιά. Δεν έχεις άλλο. Βάλτε το αυτό στο μυαλό σας. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσετε αυτό που σας έλεγα πριν καμιά εβδομάδα, ότι καταρχήν η επαναδήλωση ένα καρό, δύο καρά είναι φρικτή, είναι η χειρότερη του κόσμου. Κατά δεύτερον, μετά από αυτή τη φρικτή αγορά, ενδέχεται στο τρίτο χρώμα forcing απλώς να μην έχεις τίποτα. Αν λοιπόν είσαι κάτι τέτοιο, τότε θα πεις το πιο μακρύ σου. Ποιο είναι το πιο μακρύ σου? Εκεί που είναι τρία φύλλα, άρα άλλοι δεν παρευρεθήκανε, μπορεί να μην έχουν πέντε κτλ. Κτλ. Άρα εδώ θα λέγαμε πάλι δύο κούπες τρίτο χρώμα forcing και ας είχαμε το 2, το 3 και το 4. Μα αλερτάρετε το τρίτο χρώμα forcing, δεν υπόσχομαι. Υπόσχομαι μια αξία. Τι να κάνουμε όταν δεν έχω μια αξία και υπάρχει αυτό το προβληματικό μοίρασμα, τότε αγοράζω το πιο μακρύ. Ο συμπαίχτης μου παίρνει την πληροφορία ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια αξία, πιθανόν.
και αγοράζει σαν αυτό. Σίγουρα δεν θα πω κάτι που δηλώνει κάτω από 13 πόντους. Σίγουρα δεν θα πω στα 2 καρά 3 καρά, γιατί δηλώνει 10 με 11 και εγώ έχω 13 και δεν θέλω να με πάει πάσο. Σίγουρα δεν θα αγοράσω χωρίς αυτού. Άρα το πιο διαθέσιμο χρώμα, τρίτο χρώμα forcing είναι αυτό που έχω τα 3 φύλλα, θα πω 2 κούπες. Για να καταλάβετε πώς σκεφτόμαστε. Φεύγω από εδώ. Πάω σε επόμενες περιπέτειες. Λοιπόν, τώρα έχω ένα από τα αγαπημένα μου χέρια. Κάποιοι τσακωθήκανε και δεν ξαναμιλάνε από κάτι τέτοιο, από ένα τέτοιο χέρι. Παρότι το συζητάω στο μάθημα, την ώρα που το συζητάω δεν περνάει στο μυαλό μερικών, γιατί πρέπει να το στήχει στα φύλλα τους. Λοιπόν, εδώ έχω 13 πόντους. Ανοίγει ένα σπαθί ο συμπαίχτης μου. Δεν έχω τετράφυλλο μαζέρ. Έχω 13 πόντους. Θέλω να παίξω χωρίς αυτό γιατί έχω μαλλί κατανομή. Βέβαια δεν ξέρω τι έχει ο συμπαίχτης μου. Δεν μπορώ να προδικάσω ότι έχει ο συμπαίχτης μου μαλλί κατανομή. Δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να κάνω τον εκτελεστή, καταρχήν εγώ, γιατί με το ένα σπαθί άνοιγμα του συμπαίχτη μπορεί να έχει 6 σπαθιά πάνω του και 7 πίκες, που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω το άνοιγμα ένα σπαθί αν προέρχεται από ομαλή ή από ανώμαλη κατανομή, ούτε περί τίνος πρόκειται. Εμένα το πρόβλημά μου εδώ, στο να πάω στα χωρίς ατού βιαστικά, είναι οι τρεις λιμές κούπες. Επειδή έχω τις τρεις λιμές κούπες, σίγουρα δεν μπορώ να απαντήσω στο ένα σπαθί 3 χωρίς ατού. Οπότε, σωστά λέτε, τι κλαις βρε παιδάκι μου, αφού έχεις πει σε ένα καρό, γιατί στεναχωριέσαι. Δεν τελείωσε η αγορά ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τελείωσε η αγορά ακόμα, απλώς μοιράζομαι κάποιες σκέψεις μαζί σας, διότι εγώ δεν νιώθω καλά να μου λέει ο συμπαίχτης μου 3 χωρίς ατού, ενώ μπορούσε να μου απαντήσει ένα καρό. Είναι προσβλητικό. Προσβλητικό πρώτον προς την αξία του συμπαίχτη που άνοιξε ένα σπαθί, είναι σαν να του λες δεν είσαι καλός εκτελεστής. Πρώτο πράγμα. Και δεύτερο, σαν να του λες δεν θέλω να συζητήσουμε για κανένα συμβόλαιο, γιατί θεωρώ ότι είσαι βλάκας και δεν θα έχεις τρόπο να μου εξηγήσεις τα φύλλα σου. Για όλα αυτά. Λέω λοιπόν ένα καρό, και αφού πω ένα καρό, εύχομαι να μου πει μια κούπα να τελειώνουμε, να πάω 3 χωρίς ατού και με τον νόμο. Και αυτός βέβαια δεν μου λέει μια κούπα, μου λέει μια πικ. Γιατί πίκες έχει. Προσπέρασε τις κούπες. Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει ο νέρς τις κούπες, αλλά τις προσπέρασε. Και έρχεται η σειρά μου. Και το έχω ρίξει το χέρι μου. Εδώ σας γράφω ότι πριν αγοράσω ρίχνω μια ματιά στο χέρι μου. Εγώ έχω ρίξει ματιά στο χέρι μου ακόμα πριν πω το ένα καρό. Αλλά τέλος πάντων τώρα πρέπει να δω τι θα κάνω. Εξακολουθώ να έχω τους 13 πόντους. Εξακολουθώ να θέλω μανς. Και εξακολουθώ να μην έχω κράτημα στις κούπες. Και θα μπορούσε να ήταν αλλιώς η αλληλουχία των αγορών. Εδώ λοιπόν θα κάνω τέταρτο χρώμα. Γιατί έχω άνοιγμα απέναντι σε άνοιγμα και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν είπαμε θα κάνεις λέει ένα τέταρτο χρώμα όταν θα έχεις 5 το πρώτο. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Όταν δεν μπορώ να αποφασίσω είπαμε θα κάνω τέταρτο χρώμα. Άρα εδώ είναι για να διαβάσετε το σκεπτικό μου. Το σκεπτικό μου είναι ότι θέλω να πάω κάπου που ρε δικός μου να έχει πάνω του πολλά σπαθιά. 5-4, 6-4. Και να πάμε στα σπαθιά. Και να έχει και κανένα όλο κούπα να πάμε και στο σλέμ. Δεν ξέρω τι έχει. 12 μέχρι 17 πόντους μου λέει με το μία πίκα. Είναι μεγάλο το εύρος. Μπορώ, επειδή μου είπε μία πίκα και έχει τετράφυλλη, άμα δεν έχει κράτημα στις κούπες, να παίξω και πίκες στο 4-3 που έχω τρίσει. Ή τέλος πάντων, αν παιχτεί το 3 χωρισμένο, το κάνει αυτός. Σε κάθε περίπτωση, το τι θα μπορούσε να παιχτεί εξαρτάται από το τι θα μου περιγράψει παραπέρα ο συμπαίχτης. Οπότε χρειάζομαι το τέταρτο χρώμα. Πάμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσω το τέταρτο χρώμα. Και έρχεται ένα σκελί, ωραία, άμα κάνεις το τέταρτο χρώμα εσύ με τετράφυλλο που είσαι πονηρή και κάνεις και ζαβολιές. Ζαβολιές θα έκανα αν έλεγα 3 χωρίς ατού και εμφανιζόταν το κράτημα στο συμπαίχτη μου. Αυτό θα ήταν ζαβολιά. Γιατί εγώ άμα πάω να κάνω ζαβολιά συνήθως εμφανίζεται σε όλο το συμπαίχτη μου, να ξέρετε, είμαι και άτυχη. Την μέρα που θέλω να κάνω ξυπνάδα. Οπότε λοιπόν, λέει το τέταρτο χρώμα. Αν ο ανοίξας μου δώσει τρίφυλλο φιτ. Γιατί η προτεραιότητα του ανοίξαντος είναι να μου δίνει με 3 φύλλα φιτ στο πρώτο χρώμα μου. Αυτό ξέρει αυτός. Ο ανοίξας λειτουργεί σαν ένα ρομπότ. Το οποίο ρομπότ λέει ότι άμα δεις το forcing εργαλείο και έχεις 3 φύλλα στο πρώτο, να το λες. Εμένα δεν θα με βολέψει το να μου πει 3 καρά όμως.
Οπότε θα του πω, εντάξει ρε φίλε, τώρα εγώ δεν θέλω. Ρώταγα γιατί ήθελα να δω για το κράτημα. Όπου τρεις σκούπες. Για πες μας τώρα. Για το κράτημα. Αυτό είναι ουσία. Ότι κάτω από τα τρία χωρίς από το... Όταν δεν βρίσκεται φίτσε μαζέα και δεν υπάρχει, είναι θολό το τοπίο. Η επανάληψη του τέταρτου χρώματος είναι για να ζητήσει για το κράτημα. Αυτό λέγεται Advanced Cupid. Γιατί λέει ένας κάτσε, δεν θα έλεγες και τρεις κούπες. Αν όντως είχες φιτ καρό και ήθελες να πας για σλέμ. Δεν θα μπορούσα εγώ που είπα το ένα καρό να έχω πάνω μου πεντάφυλλο καρό και 16 πόντους. Οπότε τώρα με το τρίφυλλο καρό να ξεκίναγα τα κοντρόλ για να ρωτήσω μετά και το optional. Γιατί δηλαδή αυτό πρέπει να αναζητάω κράτημα, επειδή τώρα με βόλεψε και μια άλλη φορά που θα έχω τα καρά μου και θα ψάχνω το slim να είναι το κοντρόλ. Είναι και τα δύο αυτό, θα φανεί μετά. Αυτή η αγορά εδώ λέγεται Advanced Cupid και γίνεται με αυτούς τους δύο τύπους χεριών. Αυτό εδώ, το προβληματικό το οποίο θέλει μια τελευταία ανάσα, μήπως και πει το τρία χωρίς από το άλλος, και ένα άλλο χέρι το οποίο θα είχε όντως το πεντάφυλλο καρό και θα έψαχνε το fit καρό για να πάει για σλέμ ο άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση, ο ανοίξας, κάτω από τα τρία χωρίσα του, αν έχει ευκαιρία να μου δώσει την πληροφορία του κρατήματος, περνάει από τη λέξη τρία χωρίσα του. Και αν εγώ ήμουνα ο του σλέμ, συνεχίζω στο 4 με όψιρον, με κιουμπίτ κτλ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση εδώ, λέγοντάς το ξανά τρεις κούπες, αν μου πει τρία χωρίς ατού, σωθήκαμε. Αν δεν μου πει τρία χωρίς ατού, που σημαίνει ότι δεν θα έχει πια το κράτημα στις κούπες, οπότε την πατήσαμε, αν δεν μου πει τρία χωρίς ατού, γιατί εγώ τώρα είμαι η περίπτωση η πρώτη, αν δεν μου πει τρία χωρίς ατού, τότε θα πάω να παίξω πίκες στο 4-3. Δηλαδή, αν δεν μου πει τρία χωρίς ατού, θα του πει τέσσερις πίκες. Δεν θα πάω στα πέντε σπαθιά. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει τρία σπαθιά, τρία καρά, τέσσερις πίκες που τις είπε και τρεις κούπες λιμές. Και η μόνη μάνας που θα βγάζουμε θα είναι οι τέσσερις πίκες έστω στο 4-3. Θεωρώ ότι αυτό το χέρι και αυτό το σκεπτικό δεν είναι ένα μάθημα bridge, είναι καμιά δεκαριά μαθήματα bridge. Και σας λέω πολύ λίγα. Γιατί αυτό το χέρι μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε πόσο απαντών οδηγεί καθοδηγεί την αγορά στη συγκεκριμένη προβληματική περίπτωση, πόσο ο ανοίξας δεν γνωρίζει κάθε φορά τι γίνεται, αλλά πρέπει να συνεργάζεται, και μας διδάσκει και αυτό το φοβερό πράγμα, το Advanced Cupid, το οποίο είναι μια αγορά κάτω από τα τρία χωρίς ατού, που ή παίρνεις φορά μετά για σλέμ, ή απλώς είναι τελευταία σου ανάσα και ζήτημα για να σου πει ο δικός σου το τρία χωρίς ατού που δεν σου είπε πριν. Γιατί προηγείται στο τέταρτο χρώμα τα τρία φύλλα. Στη θέση σας εγώ θα ασχολιόμουν πάρα πολύ με το συμπαίχτη μου να συζητήσω αυτή τη διανομή. Αξίζει τον κόπο. Για να δούμε σε ποιο σκεπτικό λειτουργούμε και τι σημαίνουν οι αγορές μας και οι κινήσεις που κάνουμε. Και αν μπορούσατε με το συμπαίχτη σας αυτό να το συζητήσετε καλά και να το κατανοήσετε, θα είσαστε μετά στο μέλλον ήσυχοι κάθε φορά που θα σας λέει τρία χωρίς ατού, κατευθείαν χωρίς διάφορα τσαλιμάκια, γιατί θα ξέρετε ότι είναι εμπιστοσύνη στο η αγορά του. Αυτό λοιπόν γι' αυτό το χαίρεται ο παντόντος. Τώρα, την ώρα που είπα ένα καρό και μου μία πίκα και είπα δύο κούπες, θα μπορούσε να μου έχει πει, όχι καρά, θα μπορούσε να μου έχει πει και κάτι άλλο. Αν μου είχε πει δηλαδή χωρίς ατού, και δεν μου είχε τρίφυλλο καρό, τότε θα είμαστε εντάξει και θα πηγαίναμε στα χωρίς ατού. Τώρα, αν ο συμπαίχτης μου, ο σπαθής, είχε αυτή την αγορά, τέσσερις πίκες, τέσσερα σπαθιά, δύο καρά, οπότε να μην μου πει ότι έχει τρίφυλλο, και τρίφυλλο κούπα, χωρίς κράτημα, θυμάστε? Αν ανοίξω ένα σπαθί και πω πίκες και έχω 4-4-3-2, αυτό το είχαμε συζητήσει στο τέταρτο χρώμα. Τι λέω στο τέταρτο χρώμα, αν δεν κρατάω κούπα και αν δεν έχω και τρίφυλλο καρό,
και αν δεν έχω και πέντε σπαθιά, τότε στο τέταρτο χρώμα ξαναλέω τις πίκες μου, λέω εδώ δύο πίκες. Και δείχνω τετράφυλλο και τετράφυλλο και δεν κρατάω κούπα. Αν μου πει λοιπόν ο δικός μου τετράφυλλο και τετράφυλλο και δεν κρατάει κούπα, άρα με το καλημέρα χάνουμε τρεις. Γιατί προσέξτε, είναι ακριβώς τρεις οι κούπες που θα χάσουμε αν ο δικός μου δεν έχει κράτημα και έχει τέσσερα από εδώ και τέσσερα από εδώ και μόνο δύο στα καρά. Τότε η μόνη μάνς που έχω είναι πάλι πήκε στο 4-3. Η ουσία είναι να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι πληροφορίες, πώς κανείς δεν μπασάρει και πώς εξηγούμε τα φύλλα μας. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος, τον παίρνετε τηλέφωνο, τον ρωτάτε τι έχει στις κούπες, σας απαντάει έχω τρία λιμά, οπότε η πόντι του 13 είναι στάλα και αγοράζετε τέσσερις πίκες και άμα σας πούνε οι άλλοι γιατί το είπατε το τέσσερις πίκες, λέτε είχα έμπνευση. Δεν πάει έτσι. Τώρα, αυτό είναι το που αντιμετωπίζω συνήθως μετά από πολλή ώρα που μιλάω. Αρχίζουν και συζητάνε και λένε πόσες περιπτώσεις μας είπε και δεν μπορώ και ο συμπαίκτης μου δεν μπορεί. Η απάντηση είναι ότι οι περιπτώσεις δεν είναι πολλές. Είναι ίδιες και συμμετρικές. Πάντα το πρόβλημα είναι το forcing tempo και η λογική. Και δεν γίνεται δυστυχώς χωρίς αυτές να ξεχωρίσουμε τους πόντους. Άρα είναι αναγκαίο κακό. Και άπαξ και θα το καταλάβετε, θα είστε πολύ άνετοι μετά. Γι' αυτό και έτσι επιμένω αρκετά και εγώ και άλλοι πιθανότητα που σας μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Οτιδήποτε από αυτά τα τρία δηλώνει πρόθεση για μάνς. Στη χειρότερη περίπτωση, 11,5 πόντους με πεντάφυλλο, ένα προτασιακό χέρι αν είμαστε στο επίπεδο 2. Γιατί δεν χωράει αλλιώς να το εξηγήσω. Για να δούμε με το τρίτο χρώμα forcing, λέει δεν μας έχεις πει και ανησυχούμε. Και δεν τελειώνει ποτέ. Οι γενικοί γραμμές του τρίτου χρώμα, το forcing, οι πολύ γενικές γραμμές που θα πρέπει να θυμόσαστε πριν σας δώσω και ένα σκονάκι με πιο ειδικές, είναι ότι όταν είναι στο επίπεδο 2, δεν υπόσχεται υποχρεωτικά μήκος, γιατί μπορεί να μην υπάρχει άλλο διαθέσιμο. Συνήθως έχει κάποια αξία εκεί. Βλέπετε τι τη λέμε διπλωματικά. Συνήθως. Γιατί πριν συναντήσαμε ένα χέρι που δεν είχε και τι να έκανε κι αυτό. Όταν είναι στο επίπεδο 2 λοιπόν, τότε βάσει τον κανόνα που συζητήσαμε, είναι forcing τουλάχιστον μέχρι τα 2 χωρίς αυτό. Αν τα προσπεράσει και πάει στο επίπεδο 3, πάντα η αγορά είναι game forcing. Και γιατί μας τα λες τα ίδια που τα μάθαμε? Για να θυμηθούμε αυτό. Ένα σπαθί, μία πίκα, δύο σπαθιά, δύο καρά, δεν σημαίνει ότι έχω καρά. Έχω σίγουρα πάνω από 11 πόντους και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μπορούσα να πω και τις δύο κούπες διαθέσιμες και δεν επέλεξα τις δύο κούπες, δεν έχω τετράφυλλη κούπα. Αυτό λοιπόν είναι οπτικά, θα σας στείλω στο ένα καρό, ναι. Απλώς υποσχέθηκα σε όλους ότι θέλω ένα γενικότερο εύκολο τρόπο, μου ζητήσανε, δεν μπορούμε 100 κανόνες, θέλουμε και έναν εύκολο τρόπο. Οπότε εδώ έχει τον εύκολο τρόπο της λογικής, δεν έχει τις πολλούς κανόνες από κάτω που ξεκινήσαμε να λέμε στο μάθημα, οπότε επιλέγετε ή τον εύκολο τρόπο της λογικής, αλλά οπωσδήποτε τον υιοθετείτε, ή κρατάτε και το σκονάκι το λίγο πιο πολύπλοκο που έχει 5 σειρές παραπάνω που θα σας το βάλω στο mail και το έχετε ολοκληρωμένο. Εδώ λοιπόν ο Ανοίξας απαντά με προτεραιότητα να έχει τρίφυλλο πίκα. Αν πει δύο κούπες, σημαίνει δεν έχει τρίφυλλο πίκα και είναι μήνυμα. Το θυμάστε αυτό. Είναι το τέταρτο χρώμα που είναι στο επίπεδο 2 του Ανοίξαντος που είναι στεναχωρημένος. Είναι η μόνη ακολουθία αγοράς που αντέχει να πει ο Ανοίξας το τέταρτο χρώμα στο επίπεδο 2 και να μην ανεβαίνει στο 3. Και να πει είμαι στεναχωρημένος, είμαι και μήνυμα. Αν εδώ ήταν ένα καρό, δύο καρά, άρα εδώ δύο κούπες, να το δείτε, αν αυτό ήταν καρά και καρά, το μόνο διαθέσιμο θα ήταν κούπες, δεν ζωγραφίζω καλά αλλά θα φύγει ευτυχώς γρήγορα, οπότε εδώ δεν θα υπήρχε να πει έχω το απόλυτο μίνιμουμ και είμαι στεναχωρημένος και να είναι στο επίπεδο 2. Θα έπρεπε να πάει στο 3 και δεν λειτουργεί έτσι. Εδώ όμως που υπάρχει στο επίπεδο 2 το τέταρτο χρώμα, όταν το τέταρτο χρώμα το λέει ο Ανοίξας, είναι απεγνωσμένος, δεν ξέρει, δεν μπορεί,
και δεν θέλει να πει τίποτα άλλο. Αυτό είναι που θέλω να θυμάστε. Άλλο το τέταρτο χρώμα του απαντώντος, που είναι ενδιαφέρον και το εργαλείο του το καλό και αυτά, και άλλο το τέταρτο χρώμα του ανοίξαντος μετά από το τρίτο χρώμα, που είναι μπαϊλντισμένος, απειβδισμένος και δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό είπαμε να θυμόμαστε μνημονικά. Είπαμε επίσης να θυμόμαστε ότι αν έχουμε τρίφυλλο πίκα, καλό να το λέμε. Τρεις πίκες. Έχει ξεφύγει εδώ το δύο πίκες, δεν ξέρω τι έγινε. Δύο χωρίς ατού, τρία χωρίς ατού είναι τα μίνιμου μάξιμου. Και κάτι έχει συμβεί εδώ με τα επίπεδα, ίσως πρέπει να διορθώσω κάτι. Οπότε το προσπερνάμε για να πάμε να κάνουμε μερικές ασκήσεις ακόμα. Μια και μας έμεινε λίγος χρόνος και θέλω να δούμε τις ασκήσεις λίγο για να πάρετε και στο mail τα τελικά κείμενα, να έχετε συνολικά μια εικόνα για όλα. Πάω λοιπόν και έχω 14 πόντους και πάω να απαντήσω στο ένα καρό και φυσικά θα απαντήσω μία πίκα. Και ο συμπαίχτης μου λέει δύο σπαθιά, ευτυχώς. Οπότε χρησιμοποιώ το τέταρτο χρώμα. Αν ο συμπαίχτης μου έλεγε δύο καρό, θα βάλουμε εδώ να το συμπληρώσουμε, αν αντί για δύο σπαθιά μου έλεγε δύο καρό, τότε θα είχα δύο τρίτα χρώματα διαθέσιμα, τις κούπες και τα σπαθιά, και επειδή είμαι τυχερή και έχω 14 πόντους, θα χρησιμοποιούσα το τρία σπαθιά, γιατί εκεί είναι το κράτημά μου και δεν έχω κράτημα στην κούπα. Αν ήμουν άτυχη και δεν είχα τους 14 και είχα 11 με πεντάφυλλο πίκα, θα αναγκαζόμουν να χρησιμοποιήσω το δύο κούπες και θα ήταν οποιαδήποτε forcing αγορά. Στο ένα καρό δύο καρά, το πρώτο πράγμα λοιπόν που μαθαίνουμε, που διαφέρει από το ένα σπαθί δύο σπαθιά, είναι ότι το ένα τρίτο χρώμα είπαμε είναι το δύο κούπες στο επίπεδο 2 και το άλλο είναι το τρία σπαθιά στο επίπεδο 3. Αν χρησιμοποιήσεις το τρία σπαθιά, είσαι πάντα forcing για τη μάνς, και δεν έχεις και κράτημα στην κούπα, την έχεις περάσει. Εκτός αν έχεις κάποιο πολύ ανώμαλο χέρι, το οποίο θα φανεί αργότερα τι και πώς. Εάν χρησιμοποιήσεις το δύο κούπες, είτε είναι το κράτημά σου και μπορεί να είσαι δυνατός και θα φανεί μετά, είτε είσαι ο οριακός, ο εντεκάρης με το πεντάφυλλο, που δεν μπορούσες να πας στο επίπεδο 3 να πας στο τρίτο χρώμα forcing. Συμπέρασμα, το τρίτο χρώμα forcing στο επίπεδο 2 είναι πρόταση και πάνω. Αν δεν διαθέτεις άλλο στο μαγαζί και είσαι πρόταση, δυστυχώς λες αυτό που διαθέτεις, στο ένα καρό, δύο καρά διαθέτεις μόνο αυτό. Και αρχικά δεν υπόσχεσαι οπωσδήποτε ότι έχεις κράτημα εκεί. Δηλαδή αν εγώ αποδειχτώ προτασιακή, μπορεί και να μην έχω. Ο συμπαίχτης μου δεν μπαίνω κεφαλιάζει γενικότερα, το κοιτάει σαν να είχα. Ούτως ή άλλως δεν ξέρουν και οι άλλοι. Πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η αγορά ένα καρό, δύο καρά, όσες φορές και αν το δω, όσα χέρια και να ανακατέψω, εύχομαι να μην την κάνει ποτέ ο συμπαίχτης μου. Και γι' αυτό ο κανόνας που σας είχα πει παλιά, αν ανοίξετε και έχετε 5 καρά, 4 κούπες, 3 σπαθιά και σόλο πίκα, που δεν είναι χέρι ανιούσας, και 12-14 που δεν μπορώ να κάνω ανιούσα, ένα καρό αν πάρω απάντηση μία πίκα που έχω σόλο, δεν μπορώ να πω ένα χωρίς ατού, γιατί απαγορεύεται, είναι ανώμαλο. Χέρι. Με σόλο. Να επαναλάβω τα καρά με 5. Όχι, ποτέ μην επαναλάβετε τα καρά με 5. Θα κάνετε ψευτοκατιούσα με τρίφυλλο σπαθί. Είναι πολύ πιο περιγραφικό. Δεν θα κάνετε ανιούσα με τους 12-14. Δεν θα επαναλάβετε ένα καρό, δύο καρά με 5. Σχεδόν ποτέ δεν επαναλαμβάνουμε ένα καρό, δύο καρά με 5. Εκτός αν έχουμε και τρίφυλλο πίκα, οπότε μετά θα φανεί. Το γράφω στο φυλάδιο, μπορεί να μην καταλάβετε γιατί το λέω. Το γράφω, το ξαναγράφω, υπάρχει λόγος για αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ στο βιβλίο το ένα σπαθί, το προεισαγωγή στα πεντάφυλλα μαζέρ, στις ασκήσεις τις αρχικές που έχω επαναδήλωση του ανοίξαντος, έχω τέτοιες περιπτώσεις με αυτές τις κατανομές και στο μοσαϊκό με τρίφυλλο να... Σας προέχω προετοιμάσει από νέους να με επαναδηλώνετε σωστά για να μην έχει πρόβλημα παντών στην τέταρτη κίνησή του. Αυτό λοιπόν. Τώρα στο τέταρτο χρώμα λέμε δύο κούπες και αν μας πει τρία σπαθιά, άρα αυτός έχει 5-5,
καταρχήν ακατάλληλο χέρι για χωρίς ατού. Του κάνουμε άλλη μια κίνηση, τρεις σκούπες. Μήπως έχει μια τελευταία ευκαιρία να μας πει τρία χωρίς ατού να κρατάει. Και μας δίνει τις πίκες. Άρα νιώθουμε ότι έχει 5-5 και 2. Άρα η κούπα του είναι σόλο. Και άμα η κούπα του είναι σόλο και εμείς έχουμε αυτές τις τρεις μικρές, δεν είναι σωστό να παίξουμε χωρίς ατού, σαφώς. Δεν συγκινείται για σλέμ επίσης. Οπότε πάμε 4 πίκες και παίζουμε στο 5-2. Αυτές οι πίκες οι δύο πρέπει να έχουν ονέρ ή μιας δύο οποιασδήποτε πίκες θα μας πει αυτό. Ερώτηση με το συμπαίχτη σας. Αυτό το πράγμα. Και πάνω σε αυτή την αγορά μπορούμε να παίξουμε και να συζητήσουμε διάφορα χέρια σε τουρνουά που θα σας βάλω κανένα δυο για να τις συναντήσετε. Συνήθως σε τουρνουά το αποτέλεσμα που βλέπουν τα σκορσίδια είναι 3 χωρίς ατού μία μέσα. Διότι κάποιος είπε τελικά το 3 χωρίς ατού χωρίς να έχει. Πάμε εδώ. Ένα καρό, μία πίκα, δύο σπαθιά, δύο κούπες, τα ίδια φύλλα από εδώ. 3 πίκες. Και maximum και τρίφυλλο. Τώρα πήραμε μία φωτογραφία ενός συμπαίχτη που έχει το πολύ μία ένα φύλλο στις κούπες πάνω του. Αφού έχει το πολύ ένα φύλλο στις κούπες, αυτά τα τρία λιμά μας είναι φοβερά, γιατί ο δικός μας έχει καμιά δεκαπενταριά πόντους, μαζεμένους πίκες, καρό, σπαθί. Φοβερή πληροφορία πήραμε αυτή τη φορά από το τέταρτο χρώμα. Οπότε ξεκινάμε τα control, απλά για εκπαιδευτικούς λόγους. Μας ξαναλέει τα control. Και τώρα του λέμε 4 πίκες. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί το κάναμε αυτό? Είναι σωστό το 4 πίκες? Τι σημαίνει αφού έχουμε παντού όλοι control να πούμε 4 πίκες? Λέει ένας, το είπαμε γιατί προσπεράσαμε και δεν κρατάμε τις κούπες. Ναι, αλλά ο δικός μας έχει πει ότι έχει μία κούπα. Πώς δεν τις κρατάμε? Τις κρατάει αυτός. Εμείς δεν τις κρατάμε όμως. Και έχουμε και μίνιμουμ τέλος πάντων της όλης κουβέντας. Αυτό είναι σχεδόν λάθος κίνηση. Αν το σκεφτείς καλά. Δηλώνει ότι δεν κρατάει τις κούπες. Αλλά πρακτικά έχουμε πάρει το δρόμο του σλέμ. Και δεν κρατάω τις κούπες. Άρα εγώ που έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα, έχω τους πόντους μου και εγώ στα άλλα χρώματα. Νάτος λοιπόν πρωτέτους άσους. Πρακτικά δεν θα μου πει ποτέ πάσος. Γιατί έχουμε δείξει παντού τα control. Και εγώ δεν έχω στις κούπες. Αλλά μήνυμα. Με ρωτάει τους άσους, το απαντάω τους άσους. 0-3, είναι 3. Το ξέρει ότι είναι 3 γιατί έχω κάνει τέταρτο χρώμα και control και τα λοιπά. Και πάει εκεί που θέλει να πάει. Αλλά αυτός δεν πήγε εκεί που θέλει να πάει. Με ρώτησε 6 σπαθιά. Η ερώτηση 6 σπαθιά λοιπόν ήταν τι? Δεν καταλαβαίνω τι με ρώτησε, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ γιατί μου είπε ξεσπαθιά. Όπα, συγγνώμη. Η ερώτηση ξεσπαθιά λοιπόν. Ενώ έχω πει εγώ 4 σπαθιά πιο πριν. Εγώ έχω πει 4 σπαθιά. Έχω δηλώσει το ρίγα σπαθί. Αν ήθελε να με ρωτήσει το ρίγα σπαθί, θα με ρώταγε στα 5 σπαθιά. Θα με ρώταγε 5 χωρίς ατού. Δεν λείπει. Keycard και παίζουμε τον πρώτο ρίγα που έχεις. Εγώ όμως έχω πει το ρίγα σπαθί. Και έχω πει ότι δεν έχω τον άσο κούπα. Άρα τι με ρώταγε αυτός εδώ, ο Χριστιανός? Το έχουμε μάθει. Με ρώταγε τρίτο γύρο κοντρόλ στο σπαθί. Με ρώταγε έχεις την τάμα σπαθί. Ή έχεις δίφυλλο. Τρίτο γύρο κοντρόλ με ρώταγε. Γιατί, για να πάμε στα 7 που είχα κιουμπιντάρει σπαθί πιο πριν. Μου το έκανες, έχεις και παραπέρα. Τι έχεις, μήπως ήσουν όλο να πάμε στα 7. Για πες μου τι έχεις, περιπτώσει. Εγώ δυστυχώς έχω το ρίγα, έχω άλλο ένα και έχω και ένα τρίτο. Δεν του καλύπτω τρίτο γύρω κοντρόλ στο σπαθί. Γι' αυτό του είπα μόνο 6 πίκες. Δεν έκανα καμιά ξυπνάδα. Σε αυτό που με ρώτησε, του είπα όχι. Αυτά λοιπόν για τα σλέμ, για τα τρίτα χρώματα και για το συνδυασμό όλων των πραγμάτων. Το τελευταίο ήταν απλώς για να δείξουμε έτσι λίγο εφέ και να νιώσουμε λίγο εμπιστοσύνη στις γνώσεις μας.
Οπότε, τελειώνουμε από εδώ. Πάμε ξαναμπείτε εδώ πέρα. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, ελπίζω να τα βάλατε όλα μαζί στο μυαλό σας σαν λογική. Να μπορέσετε λίγο να τα συνδυάσετε. Θα σας στείλω ένα quiz να έχετε να ασχοληθείτε λίγο. Αύριο Κυριακή δεν θα έχουμε meeting, θα έχουμε μόνο το τουρνουά μας με τις διανομές μας, οπότε θα έχετε λίγο χρόνο να τα κοιτάξετε, να τα διαβάσετε και να τα συζητήσουμε. Αυτό που προσπαθώ, για να μην τρομάξετε, γιατί μιλώντας με μερικούς από εσάς μου λέτε «Έχουμε τρομάξει, μας έχεις πει πολλά, δεν μπορούμε». Υπάρχουν πολλά περιτά και υπάρχουν και κάποια πολύ χρήσιμα. Οπότε γι' αυτό επιμένω και σε αυτό και το κράτησα Σάββατο βράδυ να συζητάμε αυτό. Οπότε θα κάνουμε ένα ακόμα τέτοιο απόγευμα, το οποίο θα έχει ασκήσεις και απορίες. Θα μαζέψετε απορίες, θα σας στείλω έτσι υλικό, να τα δείτε και με το συμπαίχτη σας, κάποια χέρια, κάποιες ασκήσεις με ανοιχτά τα φύλλα να προβληματιστείτε. Να δείτε τι απορίες έχετε και προσέξτε, αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε παπαγαλία. Είναι η λογική του Μπριτ. Οπότε μην νιώσετε ότι μαθαίνετε καινούργιες συμβάσεις. Είναι κομμάτι του φυσικού Μπριτ αυτό. Είναι για όλους. Οπότε αυτά για μένα σήμερα. Θα σας στείλω ό,τι χρειάζεστε και καλό βράδυ προς το παρόν.